Γυρίζουμε σελίδα, ερχόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα και όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα στην παρέμβαση σε εκδήλωση του πρώην Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή για το θέμα της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Είναι μαζί μου ο Γιάννης Καντέλης και οι πληροφορίες που μεταδίδαμε φαίνεται να επιβεβαιώνουν. Ο κύριος Καραμαλής σε λίγη ώρα... Θα κρατήσει αποστάσει από την απόφαση Μητσοτάκη για τη διαγραφή του κυρίου Σαμαρά. Σε παρουσίαση βιβλίου στην Πάτρα, βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα. Θα ο κύριο Καραμαλή, ο οποίο αναμένεται να πάρει αποστάσει όπω είπε από την διαγραφή του κυρίου Σαμαρά, αφού κάνει νωρίτερα Ασία μία αναφορά στου κινδύνου που υπάρχουν από την Τουρκία και τον αναθεωρητισμό τη. Ο κύριο Καραμαλή αναμένεται να πει σύμφωνα με πληροφορίε πω η άλλη γνώμη, η διαφορετική ανάγνωση, ακόμα και η έντονη κριτική δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται και πάντω δεν αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα, καθιστώντα μάλιστα δυσχερέστερη την απαραίτητη εθνική ομοψυχία για την στήριξη τη εθνική. Νικής ευθεία διαφωνία με την διαγραφή λοιπόν του κυρίου ε, Σαμαρά. Ο κύριος Καραμαλής όμως απαντά και στο θέμα της Προεδρίας Δημοκρατία. Mm. Δημοκρατίας. Ια. Αναφέρεται ότι είναι, όπως λέει, με τιμά η σκέψη, ειδικά μάλιστα όταν προέρχεται από έναν πρώην πρωθυπουργό. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω το θέμα ούτε με αφορά, Ούτε με ενδιαφέρει με αυτόν τον τρόπο σία, ο κύριος Καραμαλής Το βάζει κλείνει, από λοιπόν. μόνος του τέλος στα σενάρια για την δική του μεταπίδηση στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.